Είμαστε στην περιφέρεια. Δυστυχώς ο κλάδος μας είναι εχμάλωτος σε όλα αυτά τα καταστάσεων. Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπετε ότι από παράταση σε παράταση πάμε τις αποχές των εξεταστών. Σαφώς και τα δικαιώματά τους θα πρέπει να διεκδικήσουν και στην παρούσα φάση έχουν δίκιο. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς αυτό. Αλλά, κυρία Τουργεράκη, εμείς και ως σωματείο αλλά και ως εκπαιδευτές δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ξαναζήσουμε αυτά που είχαμε ζήσει πριν αρκετό καιρό για την εχμαλωσία αυτή για 4-5 μήνες πάλι χωρίς εξετάσεις. Ο κόσμος ήδη έχει επαναστατήσει, ήδη όλοι έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να δοθεί λύση άμεσα από την περιφέρεια σήμερα. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε. Το θέμα είναι της περιφέρειας ή είναι του Υπουργείου? Γιατί αν λέτε ότι για άλλη μια φορά και φέτος, κύριε Μαράκη, είσαστε εχμάλωτοι της πολιτείας και του Υπουργείου, όπως και πέρυσι με τα όσα τέλος πάντων βρισκόντουσαν σε εξέλιξη, εδώ κάποιος φέρει τις ευθύνες. Και δεν ξέρω αν λέγεται Σπίρτζης, αν λέγεται Μαυραγάνης, αν λέγεται Μαυραγάνης, αν λέγεται Σπίρτζης, για να μην χαλάσω και τη σειρά και το πρωτόκολλο. Αλλά από την άλλη δεν υπάρχουν λύσεις σε θέματα τα οποία έχουν τεθεί αναφορικά και με το εξεταστικό, τις αλλαγές και τα όσα κουβεντιάζαμε το προηγούμενο διάστημα. Ακριβώς. Κυρία Δουλγεράκη, για να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει ότι το Υπουργείο είχε δώσει μία παράταση και πει ότι οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται εντός ωραρίου. Οπότε θα πάει στο κύριο έργο των εξεταστών. Είχε δώσει λοιπόν αυτή τον νόμο, το 4402 του 2016. Σχετικά με αυτό δόθηκαν δύο παρατάσεις που μας έφτασαν μέχρι τις 34 του 2018. Και είχαμε το παλιό σύστημα και από τις 34 του 2018 μας παρουσιάσαν ένα νέο σχέδιο νόμου. Είναι αυτό το που λέγαμε με τις κάμερες και με τον ένα εξεταστή. Και αν θυμάστε στην αρχή που ο εξεταστής θα ήταν από κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας και θα βγει ο εκπαιδευτής από το αυτοκίνητο, μετά βγήκε ο εξεταστής και τώρα γίνεται ένας χαμός εκεί και δεν έχει καν αποσαφινιστεί το τι ακριβώς θα γίνει. Αυτή λοιπόν η παράταση από 34 μέχρι και 39 που είχε πει το Υπουργείο ότι θα έδινε ή θα δώσει ενδεχομένως, δεν έχει συμβεί. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία που ίσχυε από το 2016 που έλεγε ότι οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνουν εντός ωραρίου. Ναι, μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι πάνω σε αυτή την παρένθεση επεξήγηση που αυτή την ώρα έχετε ανοίξει. Αυτό το οποίο είχε υποθεί προς τους εξεταστές ή τους είχε αποσταλεί ως έγγραφο ήταν μία παράγραφος από το σχέδιο νόμου, νομίζω πρέπει να ήταν η παράγραφος 14 όταν τα κουβεντιάσαμε κύριε Μημαράκη, που τους έλεγε ότι το εξεταστικό σύστημα το ισχύον θα συνεχίσει ως έχει, δηλαδή και εκτός ωραρίου δικού σας στα μηχανολογικά της χώρας και με την πληρωμή που εσείς θα έπρεπε να έχετε. Αλλά αν θυμάμαι καλά λέγατε κι εσείς ο ίδιος ότι πώς μπορεί να ισχύσει μία παράγραφος από ένα σχέδιο νόμου που δεν έχει περάσει καν από τη Βουλή, δίνεται μία παράταση έτσι που δεν ξέρουν και οι άλλοι κακά τα ψέματα εάν θα είναι κατοχυρωμένοι, εάν θα πληρωθούν, εάν θα πάρουν υπερορίες και τα υπόλοιπα, έτσι. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Ακριβώς, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Και αυτό είναι το πρόβλημα και το παράπονο. Ότι δόθηκε όλο αυτό στη δημοσιότητα. Υπόθηκαν τόσα πράγματα. Γιατί δεν δόθηκε λύση στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι να ψηφιστεί? Όταν θα ψηφιστεί, θα το συζητήσουμε. Τώρα όμως δεν έχει ψηφιστεί. Οπότε έχει μείνει όλη η χώρα ουσιαστικά χωρίς εξετάσεις μέχρι να δούμε τι και πώς. Το μπαλάκι έχει πάει στις περιφέρειες. Έχει πάει στις περιφέρειες? Δηλαδή μπορεί να βγάλει μια απόφαση ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, ο Ευρυπίδης ο Κουκιαδάκης, λέω σε τοπικό επίπεδο που να λέει, ξέρετε, εσείς οι εξεταστές θα πάτε και θα κάνετε τις εξετάσεις. Κοιτάξτε, σε άλλες περιφέρειες ανά τη χώρα έχει γίνει αυτό ακριβώς που είπατε, έχει δοθεί εντολή από τις περιφέρειες να γίνουν εξετάσεις εντός ωραρίου. Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή κάνουν εντός ωραρίου. Εντός ωραρίου. Έχει το δικαίωμα αυτό και προβλέπεται και από την νομοθεσία που σας είπα. Μπορεί να συμβεί. Εμείς τι προτείνουμε? Οι εξετάσεις πρέπει να ξεκινήσουν εδώ και τώρα. Λύσεις υπάρχουν. Είτε εντός ωραρίου, είτε η υπηρεσία να κλείσει μία μέρα τη βδομάδα. Παράδειγμα, την Παρασκευή θα βόλευε να κλείσει η υπηρεσία, όπως ήταν παλιότερα. Σας θυμίζω και οι εφορίες που κλείναν μία φορά τη βδομάδα για δικούς εσωτερικούς λόγους. Μπορεί λοιπόν η υπηρεσία να κλείσει και να βγουν όλοι οι εξεταστές ολόκληρη τη μέρα να δίνουμε όλη μέρα εξετάσεις. Πιστέψτε με ότι ο κόσμος που θα εξυπηρετεί θα είναι πολύ πιο πολύ από ό,τι θα ήταν αν δίναμε κάθε μέρα. Αν κλείσει η υπηρεσία μία μέρα, μέχρι να αποσυμπιεστεί όλη αυτή η κατάσταση, μέχρι να δούμε πώς θα γίνει παρακάτω. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε πάλι εγκλωβισμένοι και εχμάλωτοι σε ένα σύστημα το οποίο περιμένουμε. Λύσεις υπάρχουν, έχουν εφαρμοστεί από άλλες περιφέρειες και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο. Σε περιφέρεια Κρήτης εννοώ. Μάλιστα. Δεν έχει γίνει κίνηση μέχρι στιγμής, θέλετε να πείτε κύριε Μαϊμαράκη? Δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη για τέτοιου είδους εντολή απόφαση?
Κοιτάξτε, έχει σαφώς ο κύριος Περιφερειάρχης έχει πάρει μια απόφαση που λέει στους εκθεσίες ότι πρέπει να βγουν να κάνουν, να ασκήσουν το έργο των εξετάσεων. Και πολύ σωστά, ωραία το έκανε. Από τη μεριά του κυρίου Κουπιαδάκη, από την αντιπεριφέρεια, βγήκε η απόφαση και του λέει ότι πρέπει να το κάνουν εκτός ωραρίου, δηλαδή μετά τις 3 και χωρίς το δικαίωμα υπερορίας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί όμως ένα πρόβλημα. Ποιος εξεταστής θα φύγει που δεν έχει άδικο, δηλαδή να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει άδικο. Θα φύγει από την υπηρεσία να πάει στη βιομηχανική να κάνει εξετάσεις μετά τις 3, ενώ θα μπορούσε να πάει στο σπίτι να ξεκουραστεί, να γυρίσει πίσω χωρίς να πληρωθεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς έρχεστε τώρα και τους λέτε ότι ξέρετε εντός ωραρίου ή μία ημέρα την εβδομάδα μέχρι να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση, να μπορούν να γίνονται οι εξετάσεις αν είναι κλειστό το μηχανολογικό όλη μέρα και έτσι τα πράγματα θα είναι καλύτερα για εμάς. Δεν μου λέτε κύριε. Ένα-δύο λεπτά να σας παρακαλώ να το διευκρινίσω. Εμένα και εμάς γενικότερα δεν είναι να σε θέση να δώσουμε εμείς λύση. Εμείς μπορούμε να προτείνουμε τι μπορεί να γίνει επειδή είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά. Εμείς τι θέλουμε. Εξετάσεις εδώ και τώρα. Ο υποψήφιος και όλοι αυτοί που έχουν συσσωρευτεί δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Θέλουν να το κάνουν πρωί, να γίνει πρωί. Θέλουν να το κάνουν μεσημέρι, να γίνει μεσημέρι. Δεν έχει να κάνει αυτό. Η ουσία είναι να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό θέλω να μείνει και δεν είμαστε εμείς που θα δώσουμε τη λύση. Εμείς προτείνουμε. Γιατί είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά, ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και τι είναι εφικτό. Mm-hmm. Αυτό μόνο. Εμείς θέλουμε να δώσουμε τη λύση. Το Υπουργείο είναι ενήμερη η ηγεσία του και οι δύο υπουργοί για το τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα προβλήματα. Έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας, έχει ολοκληρωθεί και αυτή η περίφημη διαβούλευση σε ό,τι έχει να κάνει με το σχέδιο νόμου, πώς ξέρουν δηλαδή και τις παρενέργειες και μπορέσουν να βοηθήσουν, κύριε Μημαράκη. Κοιτάξτε, για τον Γεράκη, σαφώς και έχουν ενημερωθεί, το γνωρίζουν και από τα κεντρικά, από την Αθήνα, ξέρουν τον Παλμό, ξέρουν τι τραβάνε όλες οι πόλεις που δεν μπορούν να δώσουν και οι περιφέρειες εξετάσεις. Με κάποιες αποφάσεις κάποιων περιφερειών έχουν ξεκινήσει εξετάσεις σε πολλά σημεία της Ελλάδος, σε κάποια δεν έχουν ξεκινήσει, είναι και αυτή υποδιαβούλευση τι θα γίνει. Εμείς πρέπει μέχρι τις 21 του μήνα, μάλλον συγκεκριμένα στις 21 του μήνα, να καταθέσουμε όλες αυτές τις προτάσεις επί των άνθρων του νομοσχεδίου, του σχέδιου νόμου, τα οποία τα έχουμε ήδη αποφασίσει και ψηφίσει. Τι ακριβώς πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, κάτι που να προάγει πραγματικά την οδική ασφάλεια και όχι αυτό που έγινε τώρα, έτσι όπως έγινε και με τον τρόπο τουλάχιστον που έγινε, και δεν ξέρω και για ποιους λόγους έγινε τόσο πρόχειρα και τόσο άμεσα. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε πότε θα ψηφιστεί και πότε θα ισχύσει και τι θα ισχύσει τελικά. Αλλά μέχρι τότε, ξαναλέω, μέχρι τότε τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε. Τώρα θα εκφραστώ λίγο περίεργα, αλλά ξέρετε, εκεί μου έρχεται πάνω-πάνω και εγώ δεν μπορώ να το κρύψω και να το κρατήσω. Μα καλέ μου άνθρωπε, δεν είπε ο Σπίρτζη σε εσά, όσως λέγατε από το αεροδρόμιο, ότι τώρα θα μπει μαχαίρι γιατί γίνονται αρκετές, κομψά θα το πω, ατασθαλίες μέσα στον κλάδο σας, γι' αυτό και η πρεμούρα? Ακριβώς, το είχε πει και δεν διαφωνούμε και εμείς είμαστε οι πρώτοι που έχουμε ζητήσει να αλλάξει. Και τι θα αλλάξει, δηλαδή έτσι που το κάνει, που θα βγάλει τον εκπαιδευτή αυτοκίνητο, θα αλλάξει κάτι? Όταν θα βγει δηλαδή ο εκπαιδευτής από το αυτοκίνητο, αυτό είναι το πρόβλημά μας? Θα αλλάξει κάτι δηλαδή, ας πούμε έτσι? Μάλιστα. Μα κοντά στο νου και γνώση, κυρία Δουγεράκη, ήμαρτον πια. Εντάξει, τα έχουμε ανεχθεί, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανακούσει, αλλά ήμαρτον. Αν ήταν σωστοί, θα έπρεπε να φωνάξουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, π.χ. τους εξεταστές, εμάς και το ίδιο το Υπουργείο, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα πούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε, πείτε μου τις προτάσεις σας, να τις δουν, να τις σκεφτούν, να τις συζητήσουν και μετά από κοινού να βρεθούν λύσεις. Λύσεις υπάρχουν. Mm-hmm. Η όρεξη και η θέληση δεν υπάρχει. Μάλιστα. Όταν σου λέω, ξέρεις κάτι, αυτό είναι κι αν σ' αρέσει, εντάξει. Νομίζω ότι αυτά λέει όλα. Πώς είσαστε στην περιφέρεια αυτή την ώρα για τον κόσμο που μας ακούει, κύριε Μημαράκη? Υπάρχει ενδεχόμενα κάποιο πρόβλημα? Έχετε πάει με τα αυτοκίνητά σας? Έχετε πάει με λεωφορεία? Τι έχετε κάνει? Όχι, κυρία Δουλγεράκη, εμείς επειδή λόγω του ότι είμαστε εκπαιδευτές και δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να παραβούμε τον κώδικα, έχουν παρκάρει τα αυτοκίνητά μας στο δημοτικό πάρκινγκ του Δήμου που είναι μέσα στο λιμάνι και ανεβήκαμε τη δωρεάν συγκοινωνία μέχρι την Αστόρια. Διότι, όπως ξέρετε, λόγω των έργων απαγορεύεται τα αυτοκίνητα να εισέλθουν. Το έχουμε σεβαστεί και εννοείται ότι είναι επάγγελμά μας και τα διδάσκουμε όλα αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να τα φέρουμε σε πρώτη φάση. Ειλικρινά όμως, θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα αυτό, ότι οι εξετάσεις πρέπει να ξεκινήσουν εδώ και τώρα. Αυτό το οποίο λέτε ως τελευταίο, θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα, σημαίνει ότι θα καταθέσετε τις προτάσεις σας και θα αποχωρήσετε ή θα συνεχίσετε? Θα το δούμε, κυρία Δουλγεράκη, θα αποφασιστεί εδώ. Περιμένουμε να μαζευτεί ο κύριος Κουκιαδάκης. Οι προτάσεις υπάρχουν και είναι συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες. Τώρα, από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Τουλάχιστον αυτό είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μάλιστα. Θεωρώ ότι θα βρεθεί λύση.